Συναδέλφισες και συνάδελφοι, εκ μέρους της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας, καταγγέλουμε, καταδικάζουμε με τον πιο ισχυρό τρόπο την αντιμετώπιση που επεφύλαξε στους υγειονομικούς η κυβέρνηση, βάζοντας την αστυνομία, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις με εξοπλισμό, να αποδίσουν με τη βία διαδηλωτές, να χρησιμοποιήσουν δακρυγόνα για να διαλύσουν τη σημερινή συγκέντρωση, η οποία ζητάει ένα και μόνο πράγμα. Να παραμείνει στη δουλειά ο συναγωνιστής, ο συνάδελφός μας, ο Κώστας Καταραχιάς. Να μην απολυθεί. Να λάβει, όπως έχουμε λάβει περίπου 2.000 επικουρικοί γιατροί πανελλαδικά, την νόμιμη, με νόμο δικό τους, παράταση μέχρι τέλος Οκτώβρη του 2021. Δεν αρμόζει σε δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση. Δεν αρμόζει στους πολιτικούς μας προϊσταμένους υπουργούς υγείας να αντιμετωπίζουν τους γιατρούς, τους νοσηλευτές και το υπόλοιπο προσωπικό των νοσοκομείων, που αυτές τις μέρες, τον τελευταίο χρόνο, δίνει μια τιτάνια, μια τεράστια μάχη απέναντι σε αυτόν που οι ίδιοι λένε αόρατο εχθρό, απέναντι στην πανδημία του κορονοϊού. Δεν ταιριάζει να συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο. Τους καλούμε για μια τελευταία φορά να σεβαστούν τους δεκάδες εκπροσώπους φορέων, τους εκατοντάδες εργαζόμενους που είναι εδώ. Ακόμα ανάμεσά μας υπάρχει και βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου, να σεβαστούν ακόμα και τους ίδιους αστικούς θεσμούς που οι ίδιοι υπερασπίζονται, να ζητήσουν από την αστυνομία να αποχωρήσει και να συναντηθεί ο λιγομελής αντιπροσωπεία μας με εκπρόσωπο της ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας, αν αυτή τη στιγμή ο Υπουργός ή ο αναπληρωτής Υπουργός, λόγω του προγράμματός τους, δεν έχουν χρόνο να μας συναντήσουν και να μας εξηγήσουν πρόσωπο με πρόσωπο για ποιο λόγο είναι επιτακτική ανάγκη ένας γιατρός που αποσπάστηκε από το νοσοκομείο του για να δουλέψει στη μέθυσο σωτηρία, από αύριο κρίνεται άχρηστος και ότι δεν χρειάζεται πια να συνεχίσει αυτή την εργασιακή του πορεία στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Εδώ και τώρα ζητάμε να αποχωρήσουν οι δυνάμεις αστυνομίας και ήρεμα, ειρηνικά και ωραία, να συναντηθεί αντιπροσωπεία συνδικαλιστών με εκπροσώπους της πολιτικής ηγεσίας. Τους καλούμε έστω και αυτή την ίστατη στιγμή να αναθεωρήσουν την απόφασή τους, να μην προβούν στην απόλυση του Κώστα Καταραχιά. Διαφορετικά δεν πρόκειται να υποχωρήσουμε.